Γεια σας, είμαι η Ζήνα Γουριότη και παρακολουθείτε τις ειδήσεις του Πρόνιος TV. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ο θάνατος του Βρετανού μεγιστάνα της τεχνολογίας Mike Lynch, σε φουρτουνιασμένες θάλασσες τα άνοιχτα της Σικελίας καθίσταται αυτομάτως περίεργος από το γεγονός ότι δύο μέρες νωρίτερα ο συνεργάτης του Steven Chamberlain τραυματίστηκε θανάσιμα σε τροχαίο κάνοντας τζόκινγκ ως μακροχρόνιοι επιχειρηματικοί συνεργάτες δικάστηκαν ως συγκατηγορούμενοι σε μια δίκαια πάτη σχετικά με την πώληση της εταιρείας λογισμικού οτόνομης στη Hewlett Packard για 11 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά την πώληση του οτόνομη το 2011, ο Λίτ συνίδρυσε την εταιρεία κυβερνοασφάλειας Darktrace και ο Τσάμπερλεν διορίστηκε οικονομικός διευθυντής. Η εταιρεία με έδρα το Cambridge καταπολεμά τι επιθέσει στον κυβερνοχώρο χρησιμοποιώντα λογισμικό που μαθαίνει τα πρότυπα συμπεριφορά κάθε παράγοντα μέσα σε έναν οργανισμό και εντοπίζει ασυνήθιστη δραστηριότητα. Δεν υπάρχει τίποτα μέχρι στιγμή που να υποδεικνύει ότι συνέβη κάτι εκτός του συνηθισμένου στα αντίστοιχα ατυχήματα των δύο ανδρών, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ω τραγική σύμπτωση. Ωστόσο, στην ντριγκα προστίθενται οι δεσμοί των επιχειρηματικών εταίρων με τον κόσμο των μυστικών υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναφερόμαστε σε κατασκοπευτικέ συνδέσει. Ο Λίτ συνίδρυσε τον Dark Trace σε συνεργασία με πρώην αξιωματούχου των μυστικών υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου το 2013. Ένας από τους συνειδητές ήταν ο Στίβεν Χάιτερ, υψηλόβαθμο πρόσωπο στην ομάδα άμυνας και ασφαλείας στον κυβερνοχώρο της MI5, ο οποίος έγινε διευθύνων σύμβουλος στο Dark Trace. Ο Λίτ παρέμεινε στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι το 2018 όταν παρετήθηκε αφού κατηγορήθηκε για απάτη. Άλλοι πρώην φίλοι της εταιρείας ήταν ο διευθυντής τεχνολογίας Dave Πάλμερ, ο οποίος εργαζόταν προηγουμένως στην MI5 και την GCHQ, και ο διευθυντής ασφαλείας Τζον Ρίτσαρντσον ο οποίος εργαζόταν για δυνάμεινα στον κυβερνοχώρο για την κυβέρνηση του Ην. Βασιλείου. Με λίγα λόγια, η εταιρεία αποτελούνταν σχεδόν αποκλειστικά από υψηλόβαθμους πρώην πράκτορες μεγάλων δυτικών μυστικών υπηρεσιών. Το 2018, οι εισαγγελίες των Ηνωμένων Πολιτείων απήγγειλαν κατηγορίες εναντίον του Λιτς και εκδόθηκε στις Ηνωμένε Πολιτείες για να δικαστεί το 2022. Ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας καταδικάστηκε για απάτη το 2018 και αργότερα καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση. Ωστόσο, ο Λιτς ξέφυγε απροσδόκητα με το σκεπτικό ότι επικεντρώθηκε στην τεχνολογία της εταιρείας και είχε ελάχιστη γνώση των οικονομικών της. Ήταν αρκετά πλούσιο ώστε να αντέξει οικονομικά τα νομικά έξοδα που απαιτούνται για την καταπολέμηση τη υπόθεση στα δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκπροσωπήθηκε από τον ίδιο δικηγόρο υπεράσπιση του πεθαμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι κανεί δεν μπορεί να πει πώ συνέβη κάτι που προκάλεσε το συγκεκριμένο ναυάγιο, αλλά και μόνο το γεγονός πω ο Μάικλίντ συνδέονταν με τις μεγαλύτερες μυστικές υπηρεσίες του πλανήτη σε τέτοιο βαθμό και ήξερε τόσα πολλά πράγματα δημιουργεί πάρα πολλές υποψίες. Μήπως πίσω από αυτή την τραγωδία κρύβεται κάτι άλλο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτές τις μέρες προχώρησε σε μια πρωτοφανή κατηγορία προς τους πολίτες, των οποίων κάηκαν τα σπίτια από τον πυρηνό όλεθρο της Αττικής στις 12 Αυγούστου, υποστηρίζοντας ότι αυτό συνέβη επειδή δεν καθάρισαν τα οικοπεδά τους. Μάλιστα, απευθεία κατηγορίε προ του πολίτε εξαπέλυσε ο Υπουργό Υγεία Άδωνη Γεωργιάδη, λέγοντα: Οκτώ στα δέκα σπίτια που έπαθαν ζημιέ δεν είχαν κάνει δήλωση καθαρισμού του περιβάλλοντο χώρου και τα δύο από τα δέκα που είχαν κάνει έχουν πάθει μικρέ ζημιέ. Δηλαδή, η φωτιά που ξεκίνησε από το Βαρνάβα και δίνησε πάνω από 40 χιλιόμετρα για να φτάσει μέσα στην Αθήνα στο πάτημα Χαλανδρίου, το κατάφερε αυτό γιατί στο μεταξύ του διάστημα οι πολίτε δεν είχαν καθαρίσει τα οικοπεδά του. Όλα τα προηγούμενα χρόνια που δεν είχε εφευρεθεί το αφήγημα τη πυροπροστασία και τη υποχρεωτική ανάληψη τη ευθύνη από του πολίτε, η κυβέρνηση παρουσίαζε ω επίσημο αφήγημα για την ανικανότητά τη να σβήσει τι πυρκαγιέ, πώ θέει το φαινόμενο τη καμινάδα και αυτό του πυρονέφους και των κυλιδώσεων. Πώ τώρα λοιπόν φταίνει οι πολίτε που δεν δήλωσαν ότι καθάρισαν τα οικόπεδά του. Δηλαδή, κατά την κυβέρνηση, η φωτιά διαθέτει ιδιαίτερε γνώσει για να ξέρει ποιο καθάρισε το οικόπεδό του και ποιο όχι. Θα ήταν αστείο αν δεν ήταν τόσο τραγικό και δεν είχε στοιχήσει τη ζωή μια αθώα γυναίκα και τι περιουσίε και τα υπάρχοντα μια ζωή σε εκατοντάδων πολιτών. Επίση, κάποιο πρέπει να εξηγήσει στην κυβέρνηση ότι αν κάποιο καθαρίσει το οικοπεδό του αλλά πέριξ τη ιδιοκτησία του, ο Δήμο πετάει χαρταϊτό και δεν καθαρίζει τίποτα, ή το ίδιο το κράτο δεν δημιουργεί για παράδειγμα αντιπυρικέ ζώνε στα δάση, αυτό δεν πρόκειται να σώσει την οικία του. Παρά μόνο εάν κάτσει ο ίδιο με κίνδυνο τη ζωή του να το κάνει, όπω και έκαναν χιλιάδε ιδιοκτήτε. Όσο για τον περιβόητο νόμο τη πυροπροστασία, θα πρέπει κάποιο να υπενθυμίσει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι ο ίδιο ο συνήγορο του πολίτη τον έκρινε αντισυνταγματικό. Σε πρωτοφανεί κοινικέ δηλώσει προχώρησε ο Υπουργό Οικία Αδώνη Γεωργιάδη για του ιδιοκτήτε των περισσότερων από 100 σπιτιών που κάηκαν στη Βόρεια Ανατολική Αττική αφού του κατηγόρησε ότι δεν είχαν καθαρίσει τα οικόπεδά του και γι' αυτό καταστράφηκαν. Μάλιστα ο ίδιο είπε ότι έβγαλε το συμπέρασμα αυτό γιατί δεν είχαν κάνει δηλώσει καθαρισμού. Προφανώς δεν του εξήγησε κανείς ότι κάποιοι καθαρίζουν μόνοι τα οικοπεδά τους και δεν έχουν χρήματα να πετούν στους μηχανικούς. Και σίγουρα δεν έχουν χρήματα για να γκρεμίσουν τα σπίτια τους και να τα φτιάξουν ξανά από την αρχή, όπως επιβάλλει ο παράλογος νόμος τους περί πυροπροστασίας. Και το συνέχισε λέγοντας πως όσοι γιούχαραν τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Πεντέλη είναι αριστεροί. Παρά τι καταγγελίε και την αγανάκτηση των κατοίκων για την πυρκαγιά που κατέκαψε πάνω από 100.000 στρέμματα, ο Άδωνη Γεωργιάδη υποστήριξε πω δεν δέχεται να ακούει αστείε κατηγορίε περί ανύπαρκτου κράτους εκείνη τη μέρα. Δηλαδή, ο Υπουργό Υγεία και Αντιπρόεδρος τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να δεχτεί την κριτική για την ανικανότητα τη κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε πυρκαγιά. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη αναχώρησε ησύχω και σχεδόν τρέχοντα μετά τη σύσκεψη στην Πεντέλιο που πραγματοποίησε αυτοψία και συζήτησε το σχέδιο ανακατασκευή για τι περιοχέ τη Βορειοανατολική Αττικής που καταστράφηκαν από τη φωτιά που ξεκίνησε στο Βαρνάβα και φτάσει να καίει μέχρι και τα Βρυλίσια. Στο σημείο είχε συγκεντρωθεί πλήθο πολιτών που υποδέχτηκε με γιουχαίσματα, χειρονομίε και συνθήματα τον Πρωθυπουργό. Ενώ ισχυρέ αστυνομικέ δυνάμεις με δημιουργίε μάτια είχαν κάνει κλείο, προκειμένου να μην επιτρέψουν στους οργισμένου πολίτε να πλησιάσουν. Δολοφόνοι, είστε δολοφόνοι, φώναζε ο κόσμο, ενώ άλλοι καλούσαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρετηθεί. Κατά τη διάρκεια τη σύσκεψη, ο Κυριακός Μητσοτάκη, ο οποίο έλεγε ότι είναι ικανοποιημένο από την αντίδραση του μηχανισμού τη πολιτική προστασία, είπε ότι αυτή η φωτιά ξέφυγε και ότι είμαστε εδώ να συζητήσουμε την αποκατάσταση και κάλυψη ζημιών. Τελείω αψυχολόγητη ήταν φυσικά η εμφάνιση του Πρωθυπουργού να είναι με χαμόγελο και τα χέρια στι τσέπε κατά τη διάρκεια τη επίσκεψη, κάτι που εξόργησε ακόμα περισσότερο το πλήθο. «Πρέπει να τρέξουμε γρήγορα», υποστήριξε, «προκειμένου να αποκατασταθούν οι πυρόπληκτοι, να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα και έργα αναδάσωσης». Δηλαδή, όπως μετά από κάθε καταστροφή που απέτυχε να αντιμετωπίσει η κυβέρνησή του, επανέλαβε ακριβώς το ίδιο γνώριμο ποίημα. Πουθενά δεν θα μπορεί να σταθεί δημόσια σε λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν συνεχίσει να διαχειρίζεται κατά αυτόν τον τρόπο τα σημαντικά ζητήματα της χώρας. Επίγοντα και μη, με τον κόσμο να αντιδρά έντονα πλέον στα συνεχή και αμετανόητα φαινόμενα κακοδιοίκησης. από το Μαρούσι εδώ. Τώρα τολμήσε να ανέβει. Μια εβδομάδα μετά. Για εβδομάδα μετά τώρα τολμήσε να ανέβει. Με, δύο κλούβες μάτς. Διαστάσεις πάλι ροϊκού κύματος παίρνουν οι αποδοκιμασίες κατά των κυβερνητικών στελεχών σε όλη την Ελλάδα. Ο Υπουργό Υγεία Άδωνη Γεωργιάδη έγινε δεκτός με γιουχαϊσματα στη Λέρο και σίγουρα θα συνέβαιναν χειρότερα αν δεν υπήρχαν στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να τον προστατεύσουν. Το αποκλειστικό βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το pro -News GR δείχνει την έκταση της οργής των πολιτών για όσα συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες. <Δράζονε> 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 η δήλωση του Γεωργιάδη που κατηγόρησε τους πολίτες για την ευθύνη της καταστροφής των σπιτιών τους αποδείχθηκε ψευδή στο συντριπτικό ποσοστό τη. Σε τελική ανάλυση, οι πολίτες πληρώνουν μέσω των φόρων τους για την αντιπυρική προστασία. Αν συνεχιστεί η φθορά της κυβέρνησης με τέτοιο ρυθμό, όλα είναι ανοιχτά για προσφυγή σε κάλπες το επόμενο δεκάμινο. Κάτι που θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των Αμερικανικών εκλογών τον Νοέμβριο, όσο κι αν αυτό φαίνεται άσχετο. Η εκλογή του Ντόναλτ Τραμπ θα επιταχύνει τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Οι θαλάσσιες μεταναστευτικές ροές έχουν αυξηθεί σημαντικά, με την κυβέρνηση να φαίνεται να μην αντιδρά επαρκώς στην κατάσταση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, κατά το πρώτο επτάμινο του 2023 περίπου 12.000 μετανάστες εισήλθαν στη χώρα μέσω θαλάσση, ενώ φέτο, την ίδια περίοδο, ο αριθμό αυτό διπλασιάστηκε φτάνοντα στις 25.000. Αυτό αντιπροσωπεύει μια αύξηση άνω του 100%. Η Κρήτη ιδιαίτερα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώ το πρώτο εξάμεινο του 2023 καταγράφηκαν 700 αφήξει, ενώ φέτο οι αφήξει ξεπέρασαν τι 2.600, με αύξηση πάνω από 350%. Παρόλο που η χωρητικότητα των δομών φιλοξενίας φτάνει τις 30.000 θέσει, μέχρι τον Ιούνιο του 2024 φιλοξενούνταν εκεί περίπου 18.000 μετανάστες, με τις θέσεις να μειώνονται συνεχώς. Ο ειδικό προειδοποιεί ότι αν συνεχιστεί η ίδια ένταση μεταναστευτικών ωρών και το φθινόπωρο, οι υπάρχουσε δομέ θα φτάσουν στα όρια του χωρί να έχει υπάρξει κάποια προληπτική μέρημνα. Η υπάλληλο Βέρνα στα Απολόνια τη Μήλου κατήγγειλε τον εργοδότη για σωματική βλάβη και προσβολή γενετήσια αξιοπρέπεια. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, χηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 42χρονου ιδιοκτήτη της ταβέρνας, μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ένας 37χρονος υπάλληλος του καταστήματος. Όπως κατήγγειλε ο 37χρονος, από τις 15 Ιουνίου μέχρι και τις 17 Αυγούστου στο κατάστημα που βρίσκεται στα Πολόνια Μήλου, δέχτηκε χαστού και από τον εργοδότη του, ενώ είπε επίσης ότι τον θόπευσε στα γεννητικά του όργανα και τον σηκωφάντησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Μια καταγγελία γυναίκα, η οποία εργάζεται ω δημοτική υπάλληλο στο Δήμο Πειραιά, έχει τεθεί υπό την έρευνα τη αστυνομία, μετά από βιασμό που ισχυρίζεται ότι υπέστη από συναδελφό τη στην περιοχή του περάματο. Σύμφωνα με πληροφορίε, το θύμα κατήγγειλε στην ασφάλεια ότι δέχτηκε σεξουαλική επίθεση μετά το τέλος της εργασίας της. Όπω αναφέρει, η επίθεση έγινε μέσα στην καμπίνα του απορριμματοφόρου που εργάζονται. Οι αστυνομικοί πέρασαν ένα έναν 48χρονο, ο οποίο κατηγορείται ότι έκδησε τη 44χρονη και προέβη σε γενετήσεις, πράξει και σε συνουσία παρά τη θέλησή της. Ο 48χρονος υπάλληλος του Δήμου, ο οποίος αποδέχτηκε την ερωτική συνέβρεση αλλά αρνήθηκε τη σε βάρο του κατηγορία, λέγοντα ότι όλα έγιναν με τη συνένεση του θύματος, συνελήφθη. τραγωδία σημειώθηκε στην Ξάνθη με το θάνατο του 33χρονου Ραφαήλ, πατέρα δύο παιδιών και εκπαιδευτή παραπέντε, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια πτήσης με ανεμόπτερο. Συντετριμένη είναι η μητέρα του η οποία έχει χάσει στο παρελθόν άλλα δύο παιδιά σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα. Ο 33χρονος με καταγωγή από τη Λέσβο βρισκόταν σε διακοπές με τη σύζυγό του και το ένα εκ των δύο παιδιών του ηλικίες 2 ετών, όταν στη μάνδρα του Δήμου Αυδείρων στην Ξάνθη θέλησε να κάνει μια πτήση με το ανεμόπτερο που έμελε να είναι και η μοιραία. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε στην περιοχή τη Ξάνθη για να παραλάβει τη γυναίκα του και καθώς ήταν και έμπειρος χειριστής, αποφάσισε να πραγματοποιήσει μια σύντομη πτήση με το παραπέντε. Ωστόσο, κατώ από διευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο και έπεσε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Ο άτυχος άνδρας ήταν ιδιαίτερα γνωστός στη Λέσβο, τόσο για την επαγγελματική του ιδιότητα ως εκπαιδευτής παραπέντε, όσο και για το πάθος του για το άθλημα. Μακτικές εικόνε από την καμπίνα του αεροσκάφου τη EasyJet, όπου έζησαν τον εφιάλτη εξαιτία σφοδρών αναταράξεων 189 επιβάτε, ήρθαν στη δημοσιότητα. Όπω έγινε γνωστό, το αεροσκάφο που εκτελούσε την πτηση yzy ΕΖΙΤΑΙ8120 από Κέρκυρα προς Λονδίνο παρουσίασε αναταράξει πάνω από τον Ιταλικό ενέριο χώρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο μέλη του πληρώματο. Ο κυβερνήτης πήρε την απόφαση να εκτραπεί η πτήση τη Ρώμη, όπου τα μέλη του πληρώματος έλαβαν ιατρική φροντίδα. Ένα άλλο αεροπλάνο στάλθηκε για να παραλάβει τους επιβάτες, οι οποίοι τελικά έφτασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο την ίδια ημέρα. Παντελώ ανάρμοστη συμπεριφορά σε ό,τι αφορά στην κοινωνική τη ζωή σε σχέση με το αξίωμά τη, είχε η Υφυπουργό Ανάπτυξη Ζωή Ράπτη, επισκάφου το οποίο επέβαινε με ομάδα ανδρών και γυναικών, όπου βιντεοσκοπήθηκε να χορεύει τσεφτετέλεια ανάμεσα σε δύο άνδρε. Σε ό,τι αφορά στο πολιτικό μέρο του όλου επίση η συμπεριφορά τη ήταν προκλητική, καθώ ήρθε μία μέρα μετά τον πύρινο όλεθρο που σάρωσε την Αττική στι 12 Αυγούστου. Έτσι λοιπόν η υπουργό βρέθηκε στι 13 Αυγούστου σε σκάφο στα ανοιχτά τη Αστυπάλαια, όπω αναφέρει το D-News, να χορεύει εν μέσω των δύο μπρατσωμένων κυρίων και να τραγουδάει Μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία. Αναφέρονταν στη δύστυχη Νάντια που κάηκε στην πυρκαγιά την προηγούμενη μέρα, μήπω. Και εν πάση περιπτώσει, φυσικά και έχει δικαίωμα να χορεύει και με έναν και με δύο και με τρει και με πέντε και με όσου θέλει άνδρε. Αλλά δεν είναι συμπεριφορά μέλου κυβέρνηση αυτή, ακόμα και τη κυβέρνηση Μιτσοτάκη. Τι σημαίνει χορεύουμε τσιφτετέλη και με βεντουζάρουν δύο άντρε μπρο και πίσω, και την ίδια στιγμή με τραβάνε βίντεο, δεν καταλαβαίνουν ότι μα βλέπουν και από το εξωτερικό και στέλνουν ανάλογα μηνύματα για την ποιότητα των χαρακτήρων των στελεχών τη κυβέρνηση. Εξοργιστικά είναι τα όσα συνέβησαν στη Ρόδο, καθώ σε αυτοψία για ανεμογεννήτριε που επιχειρήθηκε ήταν παρόντα και ένα Τούρκο. Ο συγκεκριμένο Τούρκο εμφανίστηκε ω υπάλληλο τη εταιρεία που θέλει να τη τοποθετήσει. Και ευτυχώ που ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν πρόκειται για την πρώτη περίπτωση Τούρκου υπαλλήλου σε ελληνική εταιρεία, ο οποίο εμπλέκεται σε κάποια τοπική υποδομή στο νησί τη Ρόδου. Σημειώνεται ότι γνωστοί τη ΕΕΠ από το παρελθόν ήταν τρει Τούρκοι κατάσκοποι, του οποίου συνέλαβαν οι αστυνομικέ αρχέ στη Ρόδο, καθώ έκαναν εργασίε σε κεραία τηλεπικοινωνιών προ 12 ημερών. Τώρα βλέπουμε ακόμα έναν Τούρκο με υπαλληλική σχέση με ελληνική εταιρεία να εμπλέκεται σε σημαντικό έργο στη Ρόδο. Συμπτώσει είναι όλα αυτά. Ουγγρική κυβέρνηση θέσπισε πρόσφατα διάταγμα που περιορίζει τη στέγαση των Ουκρανών προσφύγων μόνο σε όσους προέρχονται από περιοχές που πλήττονται άμεσα από τις πολεμικές συγκρούσεις. Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει την αντίδραση της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, η οποία κάλεσε την Ουγγρική κυβέρνηση να αναθεωρήσει την απόφασή της, καθώς εκτιμάται ότι έως και 3.000 πρόσφυγες ενδέχεται να χάσουν τη στέγασή τους. Το νέο καθεστώ πλήττει κυρίω την κοινότητα των Ρωμά από την περιφέρεια Ζακαρπάτια, οι οποίοι βρίσκονται σε καταφύγια που πρόκειται να κλείσουν. Πολλοί από αυτού έχουν διπλή υπηκότητα, γεγονό που του εμποδίζει να λάβουν προσωρινή προστασία σε άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουγγαρία φιλοξενεί επί του παρόντο πάνω από 30.000 πρόσφυγε από την Ουκρανία. Έκτο πτώμα εντοπίστηκε στο βυθισμένο ιστιοφόρο σύμφωνα με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Ικελίας. Οι σωροί που έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμή είναι πέντε και οι προσπάθειε για την ανάσυρση και μια έκτη σωρού συνεχίζονται. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν τέσσερι σωροί, μεταξύ των οποίων Ιταλικά και Βρετανικά μέσα μαζική ενημέρωση επιβεβαιώνουν ότι ανήκουν στο Βρετανό Μεγιστάνα Μαϊκλίτ και στη 18χρονη του Χάνα. Οι νέε ανασύρσει μαζί με την ανάσυρση του νεκρού σεφ στη Δευτέρα ανεβάζουν τον απολογισμό των θυμάτων του τραγικού ναυαγίου στα έξι, ενώ μένει ακόμα ένα αγνώμενο, που εικάζεται ότι βρίσκεται στο σκάφο όπου οι δίτε πραγματοποιούν έρευνα. Νωρίτερα, η Ιταλική Ακτοφυλακή έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από τη συνεχιζόμενη επιχείρηση έρευνα στα ανοιχτά των ακτών τη Σικελία. Οι διασώστε φαίνονται σε ένα ελικόπτερο να πετούν πάνω από την περιοχή στην οποία βυθίστηκε το σκάφο και να χρησιμοποιούν μια τηλεχειριζόμενη συσκευή για να ερευνήσουν το βυθό. Ανασύρθηκε και η πέμπτη σωρό από το ναυάγιο του Γιοντ Μπαγέζιαν, η οποία φαίνεται πω ανήκει στο Βρετανό Μεγιστάνα Τεχνολογία Μαϊκλίτ. Με βάση τα τελευταία στοιχεία, η επιβεβαιωμένη νεκρή του ναυαγείου, που συγκλώνησε τη διεθνή κοινή γνώμη και έχει προκαλέσει δεκάδε ερωτηματικά, είναι πλέον έξι ενώ αγνοείται ένα ακόμη άτομο. Υπενθυμίζεται ότι η πολυτελή σταλαμίγο βρέθηκε μέσα σε λίγα λεπτά στο βυθό τη θάλασσα, όταν χτυπήθηκε από ξαφνική κακοκαιρία τα ξημερώματα τη περασμένη Δευτέρα. Οι Ιταλικές Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα τα ονόματα των επιβατών της Θαλαμιγού που βρέθηκαν, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η σορός που ανασύρθηκε την Πέμπτη ανήκει στο Μαϊκ Λίτς. Σημειώνεται ότι οι άλλοι πέντε αγνοούμενοι ήταν η 18χρονη κόρη του Λίτς, ο πρόεδρος της Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, η σύζυγός του και ο δικηγόρος της Clifford Chance, Chris Morvillo, με τη δική του σύζυγο. Ο Ρεπουμπλικανό υποψήφιος Ντόναλτ Τραμπ στην πρώτη του προεκλογική ομιλία σε υπαίθριο χώρο μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, αποκάλεσε την Καμάλα Χάρις σύντροφο για να δείξει ότι είναι υποστηρίκτρια του κομμουνισμού και είπε πως αν εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ θα προκαλέσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Τραμπ επέλεξε να εκφωνήσει ομιλία στην πολιτεία κλειδί τη Βορειάς Καρολίνα και είπε ότι η δημοκρατική αντιπρόεδρος ανήκει στη ριζοσπαστική αριστερά, ξεκαθαρίζοντα πώ θα καταστραφούν εκατομμύρια θέσει εργασία μονομιά σε περίπτωση νίκη τη. Οι οικονομίε που κάνατε μια ζωή θα γίνουν καπνό, είπε αναφερόμενο στο ενδεχόμενο νίκη τη. Και συνέχισε. Σε όλο τον κόσμο οι αντίπαλοι μας γνώριζαν πως δεν μπορούσαν να παίρνουν την Αμερική ψήφιστα όταν ήμουν επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων. Όμω, αν κερδίσει η σύντροφο Καμάλα τον Νοέμβριο, είναι ουσιαστικά σίγουρο πω θα γίνει ο Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πρόσθεσε. Οι ΗΠΑ και άλλε δυτικέ χώρε βρίσκονται πίσω από τι διαδηλώσει στο Βελιγράδι κατά τη εξόριξη λιθίου και προετοιμάζουν μια νέα εξέγερση στη Σερβία κατά του Αλεξάνδρου Βούτσιτς, δήλωσε στο Ιάνοβόλστιο ο Ντένι Δενίσοφ, εμπειρογνώμονα στο Χρηματοοικονομικό Πανεπιστήμιο τη Ρωσία. Όπω είπε, αποτελεί απειλή για τη σταθερότητα. Έχουν άλλα σχέδια. Σύμφωνα με τον Ντένι Ντενίσοφ, οι δυτικοί ηγέτε παίζουν με τα αισθήματα των Σέρβων, οι οποίοι βιώνουν μια οικονομική κρίση και αντιτίθενται όλο και περισσότερο στο σημερινό πρόεδρο τη Σερβία, Αλεξάνδρ Βούτσιτ. Και πρόσθεσε: Υπάρχει πιθανότητα πραξικοπήματο. Η παγκόσμια οικονομική κρίση πλήττει σφοδρά τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευημερία του πληθυσμού πέφτει. Αυτό θέλουν να εκμεταλλευτούν οι αντίπαλοι του Βούτσιτ. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Σερπς, Κάμιλο φοβάται για τη ζωή του εν μέσω πολυάριθμων απειλών εναντίον του. να εγκαταλείψουν το Λίβανο, το ταχύτερο δυνατό κάλεσε του πολίτε τη Κίνα σύμφωνα με ανακοίνωση τη πρεσβεία τη. Την επομένη ενό Ισραηλινού πλήγματο στη χώρα αυτή που σκότωσε στρατιωτικό ηγέτη τη Παλαιστινιακή Οργάνωση Φάταχ. Πρόσφατα, η κατάσταση στα σύνορα ανάμεσα στο Λίβανο και στο Ισραήλ εξακολουθούσε να είναι τεταμένη και η κατάσταση ασφαλεία στο Λίβανο είναι σοβαρή και περίπλοκη, έγραψε η Κινέζικη Πρεσβεία στη Βηρητό όπως διευκρίνησε το παρόν επίπεδο κινδύνου για τα ταξίδια στο Νότιο Λίβανο και στην Ναμπατίγια είναι κόκκινο και σε άλλες ζώνες είναι πορτοκαλί. Η πρεσβεία συνιστά στην ανακοίνωσή της στους Κινέζους πολίτες που βρίσκονται τώρα στο Λίβανο να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία όσο υπάρχουν ακόμη εμπορικές στήσεις για να επιστρέψουν στην Κίνα ή να εγκαταλείψουν τη χώρα το ταχύτερο δυνατό. Το Ισραήλ ενέτεινε τα πλήγματα στο γειτονικό Λίβανο, σκοτώνοντα την Τετάρτη στρατιωτικό ηγέτη της Παλαιστινιακής Φάτα για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Πολεμικό πλοίο τη επιχείρηση Ασπίδε κατέριψε εχθρικό μη επανδρομένο όχημα. Σύμφωνα με ενημέρωση από τη διοίκηση τη επιχείρηση Ασπίδε, το ελληνόκτητο πλοίο που χτυπήθηκε από του Χούθη ζήτησε βοήθεια και την έλαβε. Η Γιούνα Φορασπίδε, ανταποκρινόμενη σε αίτημα τη ναυτιλιακή εταιρεία και του καπετάνιου του MV Sunion απέστειλε μονάδα με σκοπό την παροχή προστασία στο εμπορικό πλοίο και τη διάσωση του πληρώματό του. Κατά τη διάρκεια της προσέγγισης στην περιοχή του συμβάντος πρωινές της 22 Αυγούστου, εξουδετερώθηκε με επιτυχία ένα μη επανδρομένο σκάφος επιφανίας, καθώς αποτελούσε απειλή κατά του πλοίου και του πληρώματός του. Τα 25 μέλη του πληρώματος του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου διασώθηκαν από γαλλικό πλοίο, το οποίο επιχείρησε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ασπίδες και ήταν εκείνο που κατέστρεψε το μη επανδρομένο σκάφος επιφανίας. Έκρηξη ηφαιστείου σημειώθηκε στη Νέα Ζηλανδία με αποτέλεσμα να ακυρωθούν πολλέ πτήσει λόγω της έκκλησης τέφρας. Το ηφαίστειο White Island, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη, βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα ανοιχτά του βόρειου νησιού και σε απόσταση 200 χιλιόμετρων από το Όκλαντ, την πιο πυκνοκατοικημένη πόλη τη Νέα Ζηλανδία. Το 2019, 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη του ίδιου ηφαιστείου. Το πρωί τη Πέμπτη, λόγω τη παρουσία ηφαιστιακή τέφρα στην ατμόσφαιρα, η Air New Zealand αναγκάστηκε να ακυρώσει πτήσει. Εκπρόσωπο τη εταιρεία επεσήμανε λίγο αργότερα ότι η τέφρα καθάρισε και οι πτήσει έχουν αρχίσει να επαναλαμβάνονται. Σύμφωνα με δορυφορικέ εικόνε, νωρίτερα τον Αύγουστο ξεκίνησε η EPA η φεστιακή δραστηριότητα στο White Island, όπω ανακοίνωσε Ινστιτούτο Ερευνών. Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο εμφανίστηκε στην Κίνα και έκανε πολλού να αναρωτηθούν αν ήταν μάρτυρες ενό παράξενου φυσικού φαινομένου. καθώς εξήλιοι φάνηκαν να ανατέλουν ταυτόχρονα στον ουρανό. Στην πραγματικότητα, το φαινόμενο αυτό είναι μια οπτική ψευδαίσθηση που προκαλείται από τη διάθλαση του φωτό στην ατμόσφαιρα. Αυτή η ψευδαίσθηση, γνωστή ω Παρήλιο, δημιουργείται όταν το φω του ήλιου περνάει μέσα από παγωμένου κρυστάλλου στην ατμόσφαιρα, προκαλώντα την εμφάνιση πολλαπλών εικόνων του ήλιου στον ουρανό. <Τι> Έναν εφιάλτη έζησε ένα νεαρό στην Ταϊλάνδη, καθώ δαγκώθηκε στα γεννητικά όργανα από ένα τεράστιο πύθωνα. Για αρκετά λεπτά δόθηκε μια πραγματική μάχη στην τουαλέτα, με το μπάνιο του να γεμίζει αίμα, ενώ χτυπούσε απεγνωσμένα το ερπετό μέχρι θανάτου με το βουρτσάκι. Εξήγησε ότι είχε σηκωθεί γύρω στι 10 το πρωί και ο συνήθω είχε τραβήξει το καζανάκι τη τουαλέτα πριν τη χρησιμοποίηση, για να απομακρύνει τυχόν ανεπιθύμητε εκπλήξει, οπότε πίστευε ότι καθόταν με ασφάλεια. Δυστυχώ δεν ήταν έτσι, καθώ λίγα λεπτά αργότερα ο άνδρας ένιωσε έναν έντονο πόνο στους όρχες του και συνειδητοποίησε ότι κάτι του δάγκωνε τα γεννητικά όργανα. Όπως είπε, απλώσα το χέρι μου προς τα κάτω και προς μεγάλη μου φρίκη άρπαξα ένα φίδι από το λαιμό, με τους κοινοδοντές του ακόμα βυθισμένους μέσα μου. Πήδηξα πάνω και το τράβηξα αμέσω. Εκείνη τη στιγμή δεν ένιωσα τόσο τον πόνο γιατί ήμουν σε σοκ. Κρατούσα σφιχτά το λαιμό του φιδιού προσπαθώντα να το τραβήξω από την τουαλέτα, αλλά ήταν απίστευτα δυνατό και δεν κουνιόταν. Πανικόβλητο, εντόπισα μια βούρτσα τουαλέτα κοντά και άρχισα να χτυπάω το φίδι όσο πιο δυνατά μπορούσα. Μετά την άγρια συμπλοκή, ο νεαρό άνδρα πήγε αμέσω σε νοσοκομείο για να κάνει εμβόλιο τετάνου. Οι γιατροί του είπαν ότι δεν θα χρειαζόταν ράματα καθώ η πληγή δεν ήταν αρκετά βαθιά. Όπω τόνισε η με που δεν ήταν ένα δηλητηριώδε φίδι. Οι Ουκρανοί με την επίθεση στο ρωσικό Κούρσκ πρωτίστω ήθελαν να δημιουργήσουν μια εικόνα ήτας του Βλαντιμίρ Πούτιν, ώστε να αμφισβητηθεί στο εσωτερικό τη Ρωσία από τη ρωσική κοινωνία. Ο αντικειμενικό σκοπό του Κιέβου βεβαίω ήταν ο πυρηνικό σταθμό του Κούσκ, Γι' αυτό και στην αρχή η επίθεση διεξήχθη με το ίδιο σκεπτικό που είχε διεξαχθεί και η γερμανική αντεπίθεση των Αρδενών το 1944. Αλλά από τη στιγμή που αυτό δεν επετέφχθη με τη βοήθεια της δυτική προπαγάνδας, ήλπιζαν να δημιουργήσουν ένα ουκρανικό τέτ, καθώς πλέον ο σκοπός τους είναι να φοβηθεί η ρωσική κοινωνία. Ωστόσο, τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν ότι οι Ρώσοι συντριπτικά τάσσονται υπέρ του Προέδρου του και των επιλογών του στην Ουκρανία. Ίσως γιατί κατανοούν ότι ο πόλεμο αυτό είναι υπαρξιακό. Εάν η Ρωσία ιτηθεί, κινδυνεύει να χαθεί και ω κράτο, όχι μόνο ω υπερδύναμη. Ο Αμερικανός Υπουργό Εξωτερικών, Άντωνι Μπλίνκεν, κάλεσε τη Χαμά να δεχτεί την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για να συμφωνηθεί η εκεχηρία στη Λωρίδα τη Γάζα και γενικά μια αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Κατά τη διάρκεια τη περιοδεία του, ο ίδιος προειδοποίησε ότι η πρόταση για κατάπαυση του πυρό πιθανόν αποτελούσε την τελευταία ευκαιρία να τερματιστεί η ενόπλη σύραξη. Καθώ ο πόλεμο διανύει την 320η ημέρα του, ο χρόνο είναι μετρημένο, είπε ο Άντωνι Μπλίνκεν, μετά τι επισκέψει του κατά σειρά στο Κατάρ, στην Αίγυπτο και στο Ισραήλ, χώρε που μεσολαβούν μαζί με τις Σύπα στι έμεσε διαπραγματεύσει. Κάθε μέρα που περνάει, υπάρχει κίνδυνο να προκαλέσει κι άλλο κακό σε τίμιου ανθρώπου που δεν το αξίζουν, είπε στον τύπο ο Άντωνι Μπλίνκεν, πρωτού αναχωρήσει από την Τόχα, όπου είχε συνομιλίε με τον υπουργό Μοχάμεντ Αλ Χουλάιφι. Απαιτείται συμφωνία, πρέπει να γίνει αυτό, να γίνει τι μέρε που έρχονται και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να περάσουμε τη γραμμή του τερματισμού, επέμεινε ο ίδιο. Όμω, σύμφωνα με τα Ισραηλινά Μέσα Μαζικής Ενημέρωση, ο Μπινεμίν Νετανιάχου επιμένει ο στρατό του Ισραήλ να διατηρήσει τον έλεγχο του λεγόμενου διαδρόμου τη Φιλαδέλφια, στενή ζώνη γη κατά μήκο των σύνορων τη Λωρίδα τη Γάζα και τη Αιγύπτου. Ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών περιορίστηκε να αναγνωρίσει πως εξακολουθούν να υπάρχουν χάσματα, καλώντας το Ισραήλ και τη Χαμά να επιδείξουν τη μέγιστη ευελιξία. Η Boeing ανέστηλε τι δοκιμαστικέ πτήσει του νου 777X μετά τον εντοπισμό ελαττώματο σε εξάρτημα που συνδέει τον κινητήρα με το φτερό του αεροσκάφου. Η εταιρεία, επιβεβαιώνοντα πληροφορία που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα The Air Current, εξήγησε στο AFP ότι κατά τη διάρκεια επιχείρηση συντήρηση διαπιστώσαμε ότι ένα εξάρτημα δεν συμπεριφέρθηκε κατά τα προβλεπόμενα. Οι ομάδε τη Boeing μελετούν το στοιχείο αυτό και θα επαναλάβουν τι δοκιμαστικέ πτήσει όταν θα είναι έτοιμε σύμφωνα με την εταιρεία. Ο νέος επικεφαλής της Boeing, Kelly Ortberg, παραδέχτηκε ότι πρέπει να γίνουν πολλά για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των της αεροναυπηγικής. Ωστόσο, δήλωσε αισιόδοξο για το μέλλον. Το μεγαλύτερο τροπικό δάσος του πλανήτη στον Αμαζονίου της Βραζιλίας καταστρέφεται τις τελευταίες εβδομάδες από τρομερέ πυρκαγιές. Δυσκολευόμαστε να αναπνεύσουμε, αναφέρει η Ταγιάν Μωράε, κάτοικο του Πορτοβέλιο, τη Μητρόπολη τη Βραζιλιάνικη Αμαζονία, η οποία έχει τυλιχθεί σε ένα παχυνέφο καπνού. Σε αυτή την πόλη των 460.000 κατοίκων, η οποία βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Βολιβία, το ποσοστό των λεπτών σωματιδίων έφτασε τα 56,5 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, δηλαδή 11 φορέ πάνω από το όριο που θέτει ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Ο καπνό από τι δασικέ πυρκαγιέ έχει κάνει σκουροκρή τον ουρανό του Πορτοβέλιο και η πόλη μοιάζει καλυμμένη από πυκνή ομίχλη. Μερικέ φορέ είναι δύσκολο να διακρίνει κανεί από μακριά πολυκατοικίε που υπό κανονικέ συνθήκε είναι απόλυτα ορατέ. Η κυβέρνηση τη πολιτείας άρχισε εκστρατεία μέσω του διαδικτύου, καλώντα τον πληθυσμό να καταγγελεί τι παράνομε πυρκαγιέ. Η Τσεχική Δημοκρατία ανακοίνωσε διαμέσου του Υπουργείου Άμυνα ότι θα χρησιμοποιήσει μέρο των τόκων από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που είναι παγωμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αγοράσει περισσότερα πυρομαχικά μεγάλου διαμετρήματο για την Ουκρανία. Με λίγα λόγια, θα χρησιμοποιήσει ρωσικά χρήματα για να αγοραστούν πυρομαχικά, τα οποία θα σκοτώσουν Ρώσου στρατιώτε και Ρώσου αμάχου, από τη στιγμή που οι Ουκρανοί τα χρησιμοποιούν χωρί δισταγμό και χωρί διακρίσει εντό του ρωσικού εδάφου. Δυτικέ χώρε έχουν μπλοκάρει ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία ύψου περίπου 300 δι δολαρίων αμέσω μετά τη ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022. Οι κυβερνήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν τον Ιούνιο να χρησιμοποιήσουν 1,4 δι ευρώ από τα κέρδη που δημιουργούνται από τα περιουσιακά στοιχεία για να αγοράσουν όπλα και να συνεχίσουν την υποστήριξη προ την Ουκρανία. Η ενέργεια αυτή ανοίγει τον ασκο του και για το Αμερικανικό δολάριο, καθώ Ρωσία και Κίνα θα επιταχύνουν του ρυθμού αποδολαρίων. Και τη σχεδιαζόμενη δημιουργία ενό νέου παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματο, το οποίο θα χρησιμοποιούν οι χώρε μέλη των Στο μέλλον, τίποτα δεν θα εμποδίζει να συμβεί το ίδιο πράγμα σε περιουσιακά στοιχεία δυτικών χωρών. Με οποιαδήποτε αφορμή, η διεθνή οικονομική τάξη θα καταρρεύσει. Το Ουκρανικό Κοινοβούλιο υπερψήφισε πριν λίγο το νόμο απαγόρευση των δραστηριοτήτων θρησκευτικών οργανισμών που συνδέονται με τη Ρωσία. Με λίγα λόγια, απαγορεύει τη λειτουργία τη Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία. Στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο οι βουλευτέ ήταν χαρούμενοι για την υπερψήφιση του νόμου. Σημειώνεται όμω ότι όλα τα κόμματα που εξέφραζαν το ρωσόφωνο πληθυσμό έχουν απαγορευτεί και έχουν αποβληθεί από την Ουκρανική Βουλή. Ήδη χιλιάδες πιστοί που αναγνωρίζουν μόνο την Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία ως το μόνο πραγματικό εκπρόσωπο της Ορθοδοξίας, σπέβδουν να προστατέψουν την ένδρα και τις εκκλησίες της. Η Ορθοδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας αρνείται τις κατηγορίες που της απαγγέλθηκαν από το Κίεβο και ανέφερε ότι το σχέδιο νόμου θα καταστεί αντισυνταγματικό. Μένει να εγκριθεί από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να τεθεί σε ισχύ. στην τελευταία ανάλυση της η Cold Switzerland αναφέρεται στην παρακμή της ετοιμοθάνα της δημοκρατίας των δυτικών κρατών όπου επί της ουσίας τα κυβερνούν πολιτικές μειοψηφίες οι οποίες ετοιμάζονται να στείλουν τα παιδιά όλων σε έναν παγκόσμιο πόλεμο. Την ανάλυση αυτή την έκανε με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη μεγάλη πιθανότητα να μετατραπεί αυτό σε έναν παγκόσμιο πυρηνικό πόλεμο. Σε ό,τι αφορά στη δημοκρατία η απόδειξη της φθήνουσα ελευθερίας των ανθρώπων σε έναν κόσμο που ηγείται μια μη αγαπητή εκλεγμένη μειονότητα αφορά τους αριθμούς και όχι την δημοκρατία και ελευθερία. Δημοκρατία και ελευθερία, οι λέξει που κάποτε σήμεναν κάτι για τους διαμορφωτές του διαμορφωτέ του συντάγματο των ΗΠΑ ή του υπογράφοντε τη Ευρωπαϊκή Συνθήκη του Μάστριχτ, φαίνεται να έχουν καταληφθεί από ηγέτες που αγνοούν ανοιχτά τη βούληση του λαού, σχολιάζει η Gold Switzerland, καθώ δημοκρατία και ελευθερία είναι πλέον απλώ λέξει και όχι τρέχουσε πρακτικέ αλλά πολύ πιο εκφοβιστικό και ανησυχητικό είναι ότι ο ίδιος ο πόλεμος είναι επίσης προέκταση της πολιτικής και ο κόσμος με επικεφαλής ηγέτες που στατιστικά δεν αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία είναι τώρα πιο κοντά στον πόλεμο από ό,τι μπορεί να φανταστεί. εξαπέλυσε μαζική επίθεση με ντρόνου καμικάζι κατά πολλαπλών ρωσικών στόχων στη Μόσχα, στη Ροστόφ, στο Μπέλκορόντ, στο Μπριάνσκ, καθώ και σε άλλε περιοχέ. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα αναφέρει ότι καταρρίφθηκαν ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη που εξαπέλησαν σήμερα οι ένοπλε δυνάμει τη Ουκρανία σε τομεί τη Ρωσία. Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα, δεν υπάρχουν ζημιέ ούτε θύματα στην τοποθεσία όπου κατέπεσαν τα συνδρίμια, λένε οι Ρώσοι που υποστηρίζουν ότι καταρρίφθηκαν όλα τα εχθρικά ντρόουν. Δεν αναφέρθηκαν επίση απόλυε ούτε ζημιέ στην περιφέρεια Μπριάνσκ, σύμφωνα με ανακοίνωση που έκανε ο περιφερειάρχη Αλεξάνδρ Μπογκαμάς μέσω Telegram. Από την πλευρά του, ο Βασίλη Γκόλουμπεφ, ο περιφερειάρχη τη πόλη Ροστόφ, ανέφερε πω οι στοιχείε τη αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψαν πύραυλο που εκτόξευσαν οι ένοπλε δυνάμει τη Ουκρανία, χωρί να αναφερθούν θύματα. Δεν είναι σαφέ πόσα ντρόουν και πόσοι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν συνολικά. Οι ρωσικέ δυνάμει έχουν ήδη καταλάβει το βορειοανατολικό τμήμα τη πόλη του Ρέτσκ και συνεχίζουν την προώθησή του προ το κέντρο τη πόλη, πολεμώντα από σπίτι σε σπίτι. Χρησιμοποιούν τη μεγάλη εμπειρία τους από τις μάχες του από τι αιματηρέ μάχε του Μπάκμουν και τη Αβδιίβκα, στι οποίε πέτυχαν στρατηγικέ νίκε, αλλά πληρώνοντα μεγάλο τίμημα. Πλέον οι Ρώσοι θέλουν να διατηρήσουν τι απώλειέ του σε χαμηλά επίπεδα. Έχοντα καταλάβει την πόλη Νιου Ιόρκ, πλέον μπορούν να επιτεθούν στο Τορέτσκ και από τα ανατολικα από εκεί άλλωστε απέχουν μόλις 3 χιλιόμετρα από το κέντρο τη πόλη. Σημαντικέ είναι οι εξελίξει και στο μέτωπο του Οποκρόβσκ, καθώς το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα ανακοίνωσε σήμερα την κατάληψη των οικισμών Ζελανόγε, Καμισεύκα και Ζουράβκα. Οι Ρώσοι δημοσίευσαν βίντεο με κατάληψη Ουκρανικών αμυντικών θέσεων και σωρού Ουκρανών στρατιωτών. Αυτό που προκαλεί εντύπωση τι τελευταίε ημέρε είναι η ταχύτητα με την οποία προωθούνται οι Ρώσοι σχεδόν σε όλα τα μέτωπα, με μόνη εξαίρεση το Τσάβιζιαρ, από το οποίο οι Ουκρανοί δεν απέσυραν μονάδε για να τη στείλουν στο Κούσκ. Ένα Αμερικανό από τη Βοστώνη, ο Βουίλ, πολεμάει στο πλευρό των Ρώσων ω γύριστη Τζρόουν στο μέτωπο του Ποκρόβσκ. Ο συγκεκριμένο έχει έρθει στη Ρωσία από τον Ιανουάριο και έχει λάβει τη ρωσική υπηκότητα. Υπέγραψε συμβόλαιο με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα και έχει το διακριτικό κλήση Μπόστον. Ανήκει στην ομάδα Κέντρο και, όπω ο ίδιο εξήγησε, αποφάσισε να πολεμήσει υπέρ των Ρώσων, γιατί δεν αντέχε άλλο να ακούει την ανόητη προπαγάνδα των δυτικών μέσων μαζική ενημέρωση. Είναι ανοησία, είναι προπαγάνδα το mainstream media στην Αμερική που ήταν η οργή τους όταν συνέβη αυτή η τρομερή τρομοκρατική επίθεση στην παραλία της Ευαστούπολης. Η επίθεση στο Κούρσκ, ο θάνατος μιας εγγυού κοπέλας, δεν βλέπω οποιαδήποτε αγανάκτηση σχετικά με αυτό στον δυτικό τύπο. Είναι αυτό ακριβώ για το οποίο μιλούσα όταν εξηγούσα τους λόγους της αποφασή μου να έρθω εδώ, δήλωσε ο Αμερικανός χειριστής drone. Η Ουκρανική κομοπόλιο χειρό του Ντονέτσκ Νέα Υόρκη, στην οποία το Κίεβο έχει δώσει το όνομα τη Αμερικανική Μεγάλου Πόλη Νιου York City, έπεσε στα χέρια των Ρώσων. Οι Ουκρανικέ δυνάμει υποχώρησαν για να αποφύγουν την περικύκλωση και κατέληψαν τι υπόλοιπε θέσει του στα βόρεια τη πόλη. Μάλιστα, η πόλη ήδη επέστρεψε στην κανονική τη ρωσική ονομασία Νοβγορόνσκο에. Η επίθεση στο Κούσκ έχει αδυνατήσει τι ουκρανικέ άμυνε σε όλα τα σημεία του μετόπου, με αποτέλεσμα τι ρωσικέ επιτυχίε σε όλο το μέτωπο του Τουνέτσκ. Στο ίδιο το Κούσκ η γραμμή είναι παγωμένη και δεν υπάρχει καμία ουκρανική προέλαση. Παρά τα όσα μεταδίδονται, ίσω γιατί είναι αδύνατο να υπάρξει προέλαση, η αναλογία ρωσικών και ουκρανικών δυνάμεων είναι δύο προ ένα στην καλύτερη περίπτωση. Το Ποκρόβσκ και το Τορέτσκ έχουν εξελιχθεί στα σημαντικότερα μέτωπα για τους Ρώσους, καθώς τακτικά πλέον βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για να τα καταλάβουν αμφότερα και στρατηγικά μπορούν να τους προσφέρουν την ολοκληρωτική κατάληψη του Τόνπας. Ειδικά το Ποκρόβσκ, πέραν των τεράστιων κοιτασμάτων λιθίου που βρίσκονται στην περιοχή του, έχει ιδιαίτερη στρατηγική αξία σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του ίδιου του πολέμου. Οι δύο από τις τρει αμυντικές γραμμές μπροστά από την πόλη έχουν σπάσει. Με μια πιθανή μελλοντική κατάληψή του, οι Ουκρανοί θα χάσουν το μεγαλύτερο μεταφορικό κόμβο του στον Τόνπα, και αντίθετα οι Ρώσοι θα αποκτήσουν εύκολη πρόσβαση προ τη μεγάλη πόλη του Ντνίπρο. Όπως μεταδίδουν το Newsweek και το γερμανικό περιοδικό Focus, και σύμφωνα με αναφορέ που διαραίουν, οι Ουκρανοί χτύπησαν και τρίτη γέφυρα στον ποταμό Σέιμ, η τελευταία των τριών που υπήρχαν πριν την έναρξη του πολέμου στην περιφέρεια του Κούρσκ. Μόλι πριν από μερικέ μέρε, ο Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων, τον ΙΠΑ, ενέκρινε το πρώτο αυτοδιαγνωστικό τεστ για τη σύφυλη για την ανείχνευση αντισωμάτων στο ανθρώπινο αίμα. Σύμφωνα με τα κέντρα ελέγχου και πρόληψη νοσημάτων, τον ΙΠΑ, τα αναφερόμενα κρούσματα σύφυλη αυξήθηκαν κατά 80% στι ΗΠΑ μεταξύ 2018 και 2022, συνεχίζοντα μια ανωδική τάση δεκαετιών. Το τεστ παρέχει μια εύκολη διάγνωση στο σπίτι, χωρί ιατρική συνταγή σε περίπου 15 λεπτά από μια σταγόνα αίματο. Πριν από την έκρηση του συγκεκριμένου τεστ, δεν υπήρχε μη συνταγογραφούμενο τεστ που θα μπορούσε να δώσει την πρώτη εικόνα στο άτομο σχετικά με μια πιθανή μόλυνση από σύφυλλη. Όπω και με πολλέ άλλε διαγνωστικέ εξετάσει, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτή την εξέταση είναι κυρίω η πιθανότητα ψευδό θετικών και ψευδό αρνητικών αποτελεσμάτων. Η Μαντόνα και ο Ακίμ συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 2022 όταν εμφανίστηκε μαζί της στο εξωφυλλό του Paper Magazine. Οι δύο τους φωτογραφήθηκαν για πρώτη φορά μαζί την 4η Ιουλίου για τη σελίδα της Μαντόνα στο Instagram όπου πόζαραν τολμηρά αφήνοντα από τότε υπονοούμενα για τη σχέση τους. Η 66χρονη Superstar βρίσκεται στην Ευρώπη, στην Ιταλία συγκεκριμένα, με τον 28χρονο σύντροφό της Ακιμ Μόρις, Αμερικανό-Τζαμαϊκανό ποδοσφαιριστή. Ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε σε νυχτερινή έξοδο. Η ίδια ήταν ταλαιπωρημένη ενώ ο 28χρονος σύντροφός της τη βοηθά να περπατήσει στα πλακόστρωτα δρομάκια της Τερατσίνα, κρατώντας τη σφιχτά από το χέρι. Η επιστημονική ομάδα τη Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία σημείωσε μια σημαντική πρόοδο όσον αφορά στην κατανόηση των μαύρων τρυπών. Η επιστημονική ομάδα είδε πω μια υπερμεγέθηση μαύρη τρύπα μπορεί να συλλάβει και να καταβροχθήσει ουράνια σώματα και κοσμική ύλη. Η ΝΑΣΑ δημοσίευσε μια εικόνα που παρουσιάζει ένα άστρο μετά από επίθεση μια τεράστια μαύρη τρύπα. Το άστρο βρίσκεται στο κέντρο ενό γαλαξία, σε απόσταση 860 εκατομμυρίων ετών φωτό από τη γη, εκτελώντα ελλειπτική τροχιά γύρω από τη μαύρη τρύπα. Οι βαρετικέ δυνάμει τη μαύρη τρύπα είναι τόσο δυνατέ που αποσπούν ύλη από το άστρο, δημιουργώντα δύο ενέργεια οδηγώντα ουρέ αστρικών συντριμιών. Η εικόνα δείχνει ένα στιγμιότυπο όταν οι παλαιροϊκές ουρέ βρίσκονται ακόμα σε κοντενή απόσταση από το άστρο. Η ύλη καταλήγει στη μαύρη τρύπα και χάνει ενέργεια, οδηγώντα σε μεγάλη αύξηση τη φωτεινότητα των ακτινών Χ. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε φορά που το αστέρι επιστρέφει στο σημείο τη πλησιαστή προσεγγίση του, που είναι περίπου κάθε 3,5 χρόνια. Τα ευρήματα τη μελέτη δείχνουν πώ λειτουργούν οι μηχανισμοί πίσω από τι μαύρε τρύπε και είναι ένα βήμα πιο κοντά στην κατανόηση του πώ δουλεύει το σήμα. Οι αστροναύτες είναι εξαιρετικά ικανοί και αναλαμβάνουν επικίνδυνες αποστολές για να μην αναφέρουμε την απαιτούμενη εκπαίδευση και τεχνογνωσία. Οπότε πιθανότητα θα υποθέτετε ότι θα συνοδεύεται και από υψηλό βαθμό εργασιακής ασφάλειας και υγιή μισθό. Εδώ όμως κάνετε λάθος. Παραδόξω, οι λίστε θέσεων εργασία τόσο από τη ΣΥΠΑ όσο και από το Ηνωμένο Βασίλειο, δείχνουν ότι οι επίδοξοι αστροναύτε κερδίζουν μέτριου μισθού. Σύμφωνα με Αγγλικό Κυβερνητικό Ιστότοπο, οι κατώτεροι αστροναύτε ξεκινούν μόλι από 45.200 ευρώ, που στην πραγματικότητα δεν είναι πολύ περισσότερο από τον μεσοετήσιο μισθό του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο μισθό για του ανώτερου αστροναύτε αυξάνεται σε περίπου 100.000 ευρώ, το οποίο δεν ακούγεται πολύ κακό, αλλά ο κίνδυνο να παγώσει κάποιο αστροναύτης μέχρι θανάτου στο κενό του διαστήματο σημαίνει ότι θα πρέπει να αμείβεται ελαφρώ υψηλότερα. Τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα στι ΗΠΑ. Σύμφωνα με το space.com, οι μισθοί των αστροναυτών στην NASA ξεκινούν από περίπου 73.000 ευρώ, φτάνοντα στι 133.000 ευρώ για του πιο έμπειρου. Παρακολουθήσατε το καθημερινό δελτίο του Πρόνιου TV. Καλή συνέχεια.